Καλησπέρα φίλες και φίλοι του εξονείου ελπίζω να είστε όλοι καλά από όλες τις πλευρές σε όλα τα επίπεδα Κυριακή σήμερα συνεχίζεται έτσι η μελαγχολική αυτή η κακοκαιρία, βροχερή μέρα και σήμερα με εναλλαγές βασικά ε, και είμαι εδώ και πάλι σήμερα να πραγματοποιήσω ένα βιντεάκι όπως είπα χθες ε, δεν θα συνεχίσω να ασχολούμαι συχνά να μιλάω για το τραγικό γεγονός των τεμπών bon. το είπα, μίλησα ανέφερα ότι κάποιοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή πονάνε πάρα πολύ είπαμε κάποια πράγματα από κάποιους γίνονται έρευνες βγαίνουν διάφορα στο φως άλλοι Μέγαλο δημοσιογράφοι προσπαθούν να καλύψουν αυτά που δεν γίνεται να καλυφθούν, αυτά τα οποία έχουν συσσωρεύσει τεράστια ε, οργή μέσα στην καρδιά, μέσα στη ψυχή του κάθε Έλληνα. Έτσι λοιπόν, φίλε και φίλοι, για να αλλάζω το tempo και να μην δημιουργώ βιντεάκια πάνω στον πόνο αυτών των ανθρώπων, θα συνεχίσω σήμερα πάνω στην κλασική θεματολογία κυρίως του μυστηρίου που έχουμε σε αυτό το διαδικτυακό κανάλι. Εννοείται σήμερα πως γίνονταν κάτι σαν μνημόσυνο σε πάρα πολλές εκκλησίες στην Ελλάδα. Εδώ πέρα συγκεκριμένα καθώς έκανα την πρωινή μου έτσι βόλτα και γυμναστική περνώντα από μια εκκλησία εδώ πέρα του βόλτου, του Αγίου Δημητρίου, πραγματικά υπήρχε κόσμο, αυτοκίνητα απ' έξω. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό, φίλε και φίλοι, αυτό το γεγονό. Είναι ένα εθνικό πένθο. Λοιπόν, προχωράμε στην σημερινή θεματολογία που πρόκειται να ασχοληθώ. Να δούμε λίγο, φίλε και φίλοι, μια παράξενη στην ουσία επιστημονική μελέτη που είχε ξεδιπλωθεί πριν ένα διάστημα, πριν τα τελευταία χρόνια, εφόσον φαίνεται να έχουν ανακαλυφθεί λέει, κάποια πάρα πολύ μεγάλα ε, κενά, κάποια gaps, έτσι όπως λένε ε, οι αγγλόφωνοι, κάτω από το Θιβέτ, μέρος στο οποίο λέγεται ότι κάποιος μεγάλος Έλληνας, γνωρίζετε ποιος, σφράγισε κάποιες πύλες. Μια παράξενη λοιπόν θεωρία που έχει ξεδιπλωθεί. Εφόσον μια επιστημονική μελέτη έκανε μια πραγματικά συνταρακτική διάγνωση στην γύρω περιοχή του Θιβέτ και της Συνδίας. Η μελέτη αυτή φίλες και φίλοι βασίζεται στην εξέταση κάποιων γεωλογικών φαινομένων που έχουν να κάνουν με μια παρελθοντική εποχή ωστόσο επηρεάζει το παρόν και το μέλλον της περιοχής. Η σύγκρουση των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας οδήγησε στο γεγονός ότι ο μανδύας της γης κάτω από τη μελλοντική χερσόνησο Χινδούσταν, ε, έσπασε σε τέσσερα χωριστά τμήματα, κομμάτια, δημιουργώντας αυτά τα κενά αυτό είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο έφτασαν κάποιοι γεωλόγοι και μάλιστα το έχουν δημοσιεύσει και σε άρθρα, σε διάφορα περιοδικά. Η σύγκρουση των ειδικών και βρασιατικών πλακών όχι μόνο δημιούργησε μια μελλοντική Ανατολική Ασία αλλά προκάλεσε επίσης και μερικούς από τους πιο ισχυρούς και πιο θανατηφόρους σεισμούς στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η εμφάνιση λοιπόν τέτοιων κενών στο Μανδία ίσως εξηγεί γιατί κάποιοι πάρα πολύ δυνατοί σεισμοί δεν συμβαίνουν πλέον, δεν λαμβάνουν χώρα σε όλες παρά μόνο σε ορισμένες περιοχές, σε ορισμένα μέρη του Θιβέτ. Αυτό το λέει ε, και ο Xiaodong Song του Πανεπιστημίου Ιλινόης στο Σικάγο, τον είπα. Η Ινδία, σε αντίθεση με πολλά άλλα μέρη της Ευρασίας, είναι ένα είδος γεωλογικού μετανάστη, όπως χαρακτηρίζεται. Δεν ήταν μέρος μιας γιγαντιαίας τεκτονικής πλάκας της Ευρασίας αρχικά, αλλά εισήλθε, κούμποσε, προσχώρησε στην Ήπειρό μας, λέει, σχετικά πρόσφατα περίπου πριν ε, 65 με 70 εκατομμύρια έτη. Πριν από αυτό ήταν μέρος της Γκοντβάνα, της νότιας υπερποντίωσης, οπότε οι γείτονές της ήταν η Αφρική, η Ανταρκτική, η Αυστραλία, η Νότια Αμερική ε, και επιπρόσθετα να πούμε ότι η Γκοντβάνα ήταν αρχαία υπερήπειρος και θεωρείται ότι δημιουργήθηκε 570 με 510 εκατομμύρια χρόνια πριν από την ένωση της Ανατολικής Γκοντβάνας με την Δυτική γοτβάνα. Η Γκοντβάνα δημιουργήθηκε πριν την Παγκαία, της οποίας αργότερα έγινε και κομμάτι της. Η πιο λεπτομερής τώρα, η πιο σωστή προσέγγιση για μελέτη της περιοχής περιπλέκεται από το γεγονός ότι το Θιβέτ και τα Ιμαλάια παραμένουν ένα από τα πιο απρόσιτα και ανέπαφα μέρη των πολιτισμών της γης. Ωστόσο, η ομάδα ανέλησε και συνδύασε κάποια στοιχεία που προέκυψαν από παρατηρήσεις των πρόσφατων μεγάλων σεισμών στην περιοχή του Θιβέτ. Με βάση τις μετρήσεις των εγκάρσιων και διαμήγων σεισμικών κυμάτων, οι ερευνητές επιστήμονες κατάφεραν να Παράξουν ...να δημιουργήσουν ένα εικονικό αντίγραφο της περιοχής του Θιβέτ σε βάθος 160 χιλιόμετρων... ...και να καταλάβουν πού βρίσκεται το σημείο επαφής ανάμεσα στις τεκτονικές πλάκες... ...και πώς είναι γενικά διευθετημένο. Ωστόσο το πώς ακριβώς προέκυψαν αυτά τα χάσματα οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμα. Πέρα από τις όποιες υποθέσεις και οικασίες... Μόνο οι περαιτέρω έρευνες παρατηρήσεις αυτών των κενών, όπως ελπίζουν οι επιστήμονες, θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη της γεωλογικής ιστορίας του σχηματισμού της Χερσονήσου και θα επιτρέψουν στην καλύτερη πρόβλεψη επικίνδυνων σεισμών για εκατομμύρια κατοίκους της Κίνας, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Μπουτάν. Εννοείται πως ακολούθησαν και άλλες νεότερες μελέτες, με πιο καινοτόμα έτσι, σύγχρονα συμπεράσματα και διορθώσεις ίσως κάποιων λαθών. Προς το παρόν όμως στεκόμαστε στα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα. Υπάρχουν τελικά κάποιες σπήλες που κάποιοι σφράγισαν στο παρελθόν. Υπάρχουν διάφορες παράδοξες όπως λέγονται, όπως χαρακτηρίζονται θεωρίες που πολύ εύκολα μπορούν να χαρακτηριστούν ότι ανήκουν στη σφαίρα μύθων ε, κάποιων λαών που επέζησαν ως τις μέρες μας και διαμορφώθηκαν με χαρακτηριστικά κάποια σύγχρονης μυθολογίας. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές αναφορές σε όλες τις μυθολογίες, σχεδόν ολόκληρου του κόσμου, οι οποίες μιλούν για εισόδους, για πύλες που οδηγούν στο εσωτερικό της γης. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Στον κάτω κόσμο, στην αγκάρθα, στην κούφια γη είναι ενδιαφέρον επίσης ότι στην γύρω περιοχή που συμπεριλαμβάνει τις προαναφερθήσει περιοχές με τα χάσματα αυτά εντοπίζεται και ένας ακόμη πόλος της γης λέει εκτός από το βόρειο και το νότιο πόλο υπάρχει και ένας τρίτος πόλος εκεί ήταν και περιοχές που ίσως έκαναν εξτρατίε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Διόνυσος και ο Ηρακλής Υπάρχουν επίσης φίλες και φίλοι, θρύλοι και παραδόσεις των γύρω λαών, ε, εκείνων που αναφέρονται σερπετοειδή που κατοικούν κάτω από το έδαφος, μέσα στη γη δηλαδή, ή που έχουν φυλακιστεί εκεί και τώρα προσπαθούν να βρουν ε, κάποιο τρόπο, κάποια ευκαιρία για να βγουν στην επιφάνεια. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, και αν αυτά τα πλάσματα βρίσκονται κάτω από τα χάσματα, τα κενά του Θιβέτ και αν τα κενά είναι πύλες με διαδρόμους που οδηγούν σε αυτά τα όντα και αν αποτελούν πύλες που κάποιοι σφράγισαν στο παρελθόν τι μας λέει ένα τρελός φίλε και φίλοι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος σφράγισε αυτές τις πύλες Οκ, okay. κάποιοι το θεωρούν παραμυθάκι έτσι για να ενισχύσουν κι άλλο τη μεγάλη ε, εικόνα που τους ή άλλως ε, έχει μέσα μας αυτός ο άνθρωπος, ο Μέγας Αλέξανδρος κάποιοι ε, πιστεύουν ότι ισχύει όλο αυτό μετά το θάνατο ήδη του Μεγάλου Αλεξάνδρου κυκλοφόρησαν διάφορες περίεργες διαδόσεις που στα αυτιά των τότε ανθρώπων αλλά ακόμα και των σημερινών μπορεί να μοιάζουν υπερβολικές ή ακόμα και φανταστικές ωστόσο έχουν μια αξία να αναφερθούν, να αναφέρονται γενικά και να τις συνδυάζουμε, να τις συγκρίνουμε με πολλές άλλες πληροφορίες και στοιχεία μαζί. Αν πάρουμε τα πράγματα την αρχή, να δούμε, ε, πριν τον Αλέξανδρο, διάφορες διηγήσεις όπως το κτησία και το σκύλακα αναφέρονταν σε πολλά περίεργα πράγματα προς τα μέρη στα οποία εξαπλώθηκαν οι εκστρατείε του. Σε σχέση με όσα κατέγραψε ο Σκύλακας, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο Αλέξανδρος έφτασε στο πρώτο έθνος της Ασίας που είναι οι λεγόμενοι Σαβρομάτες, ή στο έθνος των μακροκέφαλων κοντά στην ελληνική πόλη Τραπεζούς ή στα ανάκτορα της κύλη, της κούφιας Συρίας ή στους Αιθίωπες που είναι οι πιο γεροδεμένοι ήταν από όλου του ανθρώπους από όσου εμείς γνωρίζουμε ψηλότεροι λέει από τέσσερις πήχες, περίπου δηλαδή δύο μέτρα Μερικοί μάλιστα εξ αυτών φτάνουν και στο ύψο των 5 επίχειρων, περίπου λέει 2 και 30, οι οποίοι χρησιμοποιούν βέλη πυρακτωμένα. Περίεργα όλα αυτά έτσι. Ο Σκύλακα επίση αναφέρεται και στου κάτω από τη γη κατοικούντε, του τρογλωδίτε, στα μέρη που κινήθηκε ο Αλέξανδρος ίσω και να συνάντησε και το έθνο των ανδροφάγων σκυθών. Ποιοι να ήταν αυτοί οι λαοί που έτρωγαν ανθρώπινη σάρκα, ήταν σαν γίγαντες είχαν έτσι μακρουλά κεφάλια όπως και αυτά που έχουν βρεθεί και στο Περού και αλλού κατοικούσαν στο εσωτερικό της γης και είχαν μάτια σάβρας. Οι περιγραφές δεν ταιριάζουν απόλυτα ε, με τα ρεπετοειδή φίλε και φίλοι. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία που αφορά τον Αλέξανδρο, τον Μέγα Αλέξανδρο και πιθανότατα τα παραπάνω έθνη είναι η εξής. Έχει γραφτεί συνάντησα, ο Μέγας Αλέξανδρος δηλαδή, επίσης, πολλά έθνη που έτρωγαν σάρκες ανθρώπων και έπιναν το αίμα ζώων και θηρίων σαν νερό. Τους νεκρούς τους δεν τους έθαβαν αλλά τους έτρωγαν. Τους επιτέθηκα. Σκότωσα με το σπαθί μου πολλούς από αυτούς και υποδούλωσα τη χώρα τους και τράπηκαν σε άτακτη φυγή μέχρι που οχυρώθηκαν πίσω από τα δύο βουνά και δεν υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος εκτός από αυτήν ανάμεσα στα δύο βουνά και μεταχειρίστηκα κάθε μέσο ώστε να μην έχουν άλλη έξοδο πλην αυτής και στο σημείο αυτό έκτισα χάλκινες πύλες πλάτους 22 πύχιων και ύψους 60 και τις πέρασα μέσα έξω με ασβέστη ώστε να μην μπορούν να τις ανοίξουν ούτε με φωτιά ούτε με σίδερο ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, γιατί ο ασβέστης σβήνει τη φωτιά και σπάει τα σίδερα. Έξω από αυτές τις φοβερότερες πύλες έκτισα άλλη οικοδομή με σκληρές πέτρες, που καθεμιά τους είχε πλάτος 11 πύχες, ύψος 20 και μήκος 60. Έτσι λοιπόν ασφάλισα τη νέα αυτή οικοδομή, πότισα τις πέτρες με κασίτερο, τον οποίο ανέμειξα με μολύβι και την πέρασα με ασικιτίνο ώστε τίποτα να μην μπορέσει ποτέ να τις ανοίξει και τις ονόμασα πύλες της Κασπίας. Εκεί μέσα έκλεισα 22 βασιλείς. Τα ονόματα αυτών των εθνών είναι Μαγό, Γόθ, Κοινοκέφαλη, Νούνη, Φωνοκέρατη, Συριάσορη, Ιώνες, Καταμόργορη, Ιμαντόποδες, Καμπάνες, Αμαρδρής, Ιππιείς κλπ. Θα πρέπει αν ισχύουν όλα αυτά φίλε και φίλοι να ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα αυτά τα όντα, αυτά τα έθνη για να πάρει τέτοια μέτρα ασφαλεία ο Μέγα Αλέξανδρος. Οι πύλε που σφράγισε ο Αλέξανδρος δεν αποκλείται να σχετίζονται με ένα τείχο που έχτισαν οι Σασανίδε μεταξύ Καυκάσου και Κασπία στο σημερινό Αζερβαϊ... Αζερβαϊτζάν Αζερμπαϊτζάν για να προφυλάξουν τη Βόρεια Μεσοποταμία από τις επιδρομές των ομάδων. Υπάρχει βέβαια και αναφορά από τον Άγιο Ανδρέα του Διαχριστό Σαλό, που μας δίνει μια σχετική πληροφορία με περιγραφές που ταιριάζουν με ερπετοειδή. Εν εκείνο γάρ το καιρό μα λέει: Από φράξει, κύριο ο Θεό τα σπήλα, στα σεν Ινδάλια, α έκλεισε Αλέξανδρο ο, ο των Μακεδόνων βασιλεύ και εξελεύσονται οι εβδομήκοντα δύο βασιλεί μετά του λαού αυτών, τα λεγόμενα ρηπαρά έθνη, τα δεληρότατα πάση ηχασιά και δυσοδεία και διασκορπισθήσονται εν τες χώρες τες ουρανών, σάρκας ζώντων ανθρώπων, αισθίοντες και το αίμα πίνοντες, κοινά και μία και βατράχους νεμούμενοι και πάσα ρυπαρίαν. Το κείμενο μας λέει πως ο Θεός θα ανοίξει τις πύλε που σφράγει ο Αλέξανδρος, κλείνοντας μέσα εκεί 72 βδελιρούς βασιλιάδες με τους υπηκόους τους, οι οποίοι τρέφονταν με έντομα σάρκες και αίμα ανθρώπινο. Αυτά τα έχουμε αναφέρει και σε live που έχουμε κάνει παλιότερα στο εξώνιο. Έχουμε αναφέρει Πω ε, άλλα παρόμοια κείμενα μιλούν για το Μέγα Αλέξανδρο που καταδίωξε βόρεια τα ρυπαρά έθνη και ύστερα από όλα αυτά, φίλε και φίλοι, τι συμπέρασμα μπορεί να βγει, Ο Μέγα Αλέξανδρο κυνήγησε και στρίμωξε τα ρεπετοειδή, τουλάχιστον κάποια από αυτά, Είναι ένα υπερβολικό, ένα φανταστικό σενάριο. Αν η ύπαρξη των ρεπετοειδών είναι φανταστική, τότε όλες οι παραπάνω ιστορίες, όλα τα παραπάνω στοιχεία, ό,τι ανέφερα μέχρι στιγμής, είναι κάτι φανταστικό. Εσείς τι πιστεύετε.